για το News 24-7 ο κύριος Λεβιτσάνος και να ετοιμάζεται για το Crete TV ο κύριος Σαχίνης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω για το ζήτημα της στέγης. Ένα θέμα που μαζί με την ακρίβεια απασχολεί τους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους, όχι μόνο τους νέους. Τα προβλήματα γνωστά, υψηλά ενίκεια σε σχέση με χαμηλά εισοδήματα, έλλειψη κατοικιών, κυριαρχία της βραχυρόνιας μίσθωσης. Βρέθηκε το θέμα αυτό στο επίκεντρο των εξαγγελιών τόσο το δικό σας όσο και του κυρίου Μητσοτάκη. Εσείς μιλήσατε για επιδοτούμενο για επιδότηση ενοικίου, ο κύριος Μητσοτάκης για επιδότηση επιτοκίου αγοράς. Γιατί θεωρείτε ότι η δική σας πρόταση θα είναι πιο πιστική από αυτή του κυρίου Μητσοτάκη σε μια χώρα που έχει ροπή προς την ιδιοκατοίκηση? Σας ευχαριστώ. Είναι ένα κρίσιμο θέμα. Είναι ένα κρίσιμο θέμα διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών βρίσκονται σε στεγαστική κρίση. 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά πληρώνουν πάνω από το μισό του εισοδήματός τους για στέγη. Είτε αυτό αφορά ενίκεια, είτε αυτό αφορά δάνεια για τη στέγη τους και βεβαίως όλες τις άλλες υποχρεώσεις, κοινόχρηστα, λογαριασμούς. 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, με δύο λόγια. Και η πρόταση η οποία έφερε η κυβέρνηση, η οποία πολύ όψιμα ανακάλυψε το πρόβλημα αυτό και το φανερώνει το γεγονός ότι δεν ενέταξε καμία χρηματοδότηση για το στεγαστικό πρόβλημα στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η Πορτογαλία που έχει τον παρόμοιο πληθυσμό με εμάς και αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα, όχι τόσο οξυμένο όμως, ενέταξε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης για το στεγαστικό. Η κυβέρνηση της Ελλάδας ενέταξε 1,3 εκατομμύρια. Αστείο ποσό. Και ήρθε πάρα πολύ όψιμα και εκ των υστέρων, ενώ σου έχουμε αναδείξει κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, και το μέσο στο οποίο εργάζεστε έχει αναδείξει πολύ έντονα το πρόβλημα της στέγης, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, ήρθε οψίμως να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση από τα λεφτά των εισφορών των εργαζομένων του πρώην ΟΑΕΔ και ένα πρόγραμμα που στην πραγματικότητα έρχεται να ευνοήσει τις τράπεζες και ενδεχομένως κάποιους ιδιώτες εργολάβους μέσα από την σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού. Το πρόγραμμα αυτό που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης στην πραγματικότητα είναι ένα πολυδάπανο πρόγραμμα για το αποτέλεσμα το οποίο μας λέει ότι θα έχει 1,8 δις για να καλύψει το πολύ σε 100.000 συμπολίτες μας κάποιες ανάγκες, όταν επαναλαμβάνουν πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας που χρήζουν κάλυψης των αναγκών τους. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως πυρήνα τα χαμηλότοκα δάνεια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μία από τις πρωτοβουλίες του Προέδρου των ΗΠΑ όταν εξελέγει ήταν να διαγράψει τα χρέη των φοιτητών από δάνεια για τη στέγη τους και για τις σπουδές τους. Δεν ξέρω αν αυτό το γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης που πηγαίνει συχνά στις ΗΠΑ. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο μας προτείνει είναι σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία που έχει μπουκώσει, ας το πούμε έτσι, από κόκκινα δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται αλλά αφορούν ηλικίες πάνω των 40, δημιουργικές ηλικίες, να μεταφέρουμε το πρόβλημα αυτό για να εξυπηρετήσουμε τις τράπεζες στις μικρότερες ηλικίες. Δεν είναι λύση αυτό. Δεν είναι λύση αυτό. Και επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στο πρόγραμμά του δεν λέει κουβέντα για την σύγχρονη μάστιγα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, τη μάστιγα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, του Airbnb. Κουβέντα. Διότι οτιδήποτε ρυθμίζεται αυτομάτως από την αγορά θεωρείται αναπτυξιακό, είναι μια αντίληψη αυτή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα, τεράστια οικοδομικά τετράγωνα να περνάνε στα χέρια λίγων επιχειρήσεων. Δεν μιλάμε τώρα για το Airbnb που μπορεί ένας ιδιώτης να έχει 1, 2, 3 ακίνητα. Μιλάμε για επιχειρήσεις από το εξωτερικό που έρχονται και παίρνουν δεκάδες ακίνητα, εκατοντάδες ακίνητα στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα. Και έχουν φτάσει, έχουν οδηγήσει την τιμή, την έχουν εκτοξεύσει, την τιμή του ενοικίου στο Θεό.
Και δεν υπάρχει στέγη για το φοιτητή, δεν υπάρχει στέγη για τα νέα ζευγάρια, υπάρχει στέγη με πάρα πολύ ακριβό ενίκιο. Πώς θα αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα? Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της νεοφιλελεύθερης προσέγγισης της κυβέρνησης, εμείς καταθέτουμε ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τους εξής άξονας. Ο πρώτος άξονας αφορά τον διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου και τη διεύρυνση των οικονομικών ορίων που θα αφορά 400.000 νέους ανθρώπους. Ο δεύτερος βασικός άξονας είναι η παρέμβαση στο Airbnb, βάζοντας όριο, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης κατοικιών στο Airbnb μόνο στα φυσικά πρόσωπα και μέχρι ένα περιορισμένο αριθμό, όπως έγινε και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τη Βαρκελόνη για παράδειγμα. Και ο τρίτος σημαντικός άξονας είναι η τράπεζα στέγης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Δηλαδή η αξιοποίηση δεκάδων χιλιάδων ακινήτων του ελληνικού δημοσίου που είναι αναξιοποιητά, καθώς και η παροχή κινήτρων σε ιδιώτες να δώσουν στην τράπεζα στέγη στο σπίτι τους προς ενοικίαση και σταθερό ενίκιο από την πλευρά του κράτους για 3, 5, 7 χρόνια με φορολογικά κίνητρα, δηλαδή μικρότερο έμφυα και αξιοποίηση, ανακαίνιση, ενεργειακή αξιοποίηση του ακινήτου τους, ώστε να ξέρουν ότι θα έχουν μεν ένα όχι πολύ ψηλό ενίκιο αλλά σταθερό από το κράτος και το κίνητρο να έχουν χαμηλότερη φορολογία και ενεργειακή αξιοποίηση του ακινήτου ώστε να ισοφαρίσουν την όποια χασούρα τους. Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε να υπάρξει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ακινήτων που θα περάσουν στην τράπεζα στέγης για να μπορέσει το κράτος να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Και όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να τα δει σε ό,τι αφορά πώς θα χτιστούν νέες κατοικίες, νέες κοινωνικές κατοικίες. Εκεί μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε και μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί στο Βερολίνο. Είμαστε ανοιχτοί, αλλά η βασική άξονα του σχεδίου μας είναι αυτή η τρεις που σας είπα, κύριε Λιβιτσάνου. Και καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικό είναι στη σύλληψή του, στην αντίληψή του από αυτό που πρότεινε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης.